Με ιδιαίτερη χαρά βρέθηκα σήμερα στο ανακαινισμένο μέγαρο, μεθιακό μέγαρο του Ηρακλείου, εδώ στην Ενετική Λότζια, ίσως το ωραιότερο δημαρχείο της Ελλάδας, και είχαμε την πρώτη μας θεσμική συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τον οποίο είμαστε σε απόλυτη σύμπνοια σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού. Άλλωστε, ο στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτός ο δεκαετής κύκλος της ανάπτυξης του τουρισμού που είχαμε μέχρι πρότινος έχει ολοκληρωθεί και έχουμε μπει σε ένα νέο κύκλο, σε μια νέα αρχή του τουρισμού, με γνώμονα το μέτρο και την ισορροπία, με την μέρημνα για το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον και βεβαίως για τις τοπικές κοινωνίες. Στην στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, ο κεντρικός μας άξονας είναι η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτός είναι ένας κεντρικός άξονας και του σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου για το Ηράκλειο. Συζητήσαμε λοιπόν για το πώς το Ηράκλειο θα γίνει ένας προορισμός 365 μέρες του χρόνου. Συζητήσαμε για το πώς θα γίνει ένας city break προορισμός. Άλλωστε ήδη από τον ΕΟΤ έχουν προωθηθεί η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ως προορισμοί για το city break και είπαμε ότι ο επόμενος προορισμός θα είναι το Ηράκλειο. Συζητήσαμε για το νέο επίπεδο διακυβέρνησης στον τουρισμό που είναι οι οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμών, όπου με τον πρόσφατο νόμο μας το πλαίσιο, το σχετικό, το θεσμικό πλαίσιο το εμπλουτίσαμε και το αποσαφηνίσαμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Δήμος Ηρακλείου είναι έτοιμος να ιδρύσει και να λειτουργήσει DMMO και εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού και ως ΕΟΤ θα είμαστε υποστηρικτές στην προσπάθεια αυτή. Συζητήσαμε βεβαίως και ζητήματα για ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο γαστρονομικός τουρισμός, όπου το Ηράκλειο βεβαίως έχει μια πολύ σημαντική θέση και ως πρωτεύουσα γαστρονομίας της UNESCO, και για όλες τις άλλες ειδικές μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν εδώ στο Ηράκλειο και να δώσουν το πολυπόθητο στόχο της επέκτασης της τουριστικής περίοδου και βεβαίως της ποιοτικής ανάπτυξης του τουρισμού, όπως είπα και στην αρχή. Πρέπει βεβαίως να προσέξουμε πάρα πολύ και το κομμάτι των υποδομών. Συζητήσαμε και γι' αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τις πολύ μεγάλες πιέσεις του αεροδρομίου εδώ στο Ηράκλειο. Βεβαίως έχουμε τον σχεδιασμό για το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτό όμως μας δίνει την υποχρέωση μέχρι τότε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το Καζαντζάκης, να λειτουργεί όπως πρέπει, γιατί βεβαίως είναι το πρώτο και το τελευταίο σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες και βεβαίως για όλες τις άλλες υποδομές που εδώ ήδη σχεδιάζονται από τον Δήμο Ηρακλείου. Μια τέτοια υποδομή είναι το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Νομίζω ένα εμβληματικό πραγματικά σημείο αναφοράς της πολιτιστικής ταυτότητας του Ηρακλείου και συζητήσαμε για το πώς θα μπορέσει να αξιοποιηθεί περαιτέρω τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού για την ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού μέσα από τις δράσεις του κέντρου, αλλά και του συνεδριακού τουρισμού, που βεβαίως είναι μια ειδική μορφή τουρισμού που σύμφωνα με τις μελέτες φέρνει 10 φορές περισσότερα έσοδα από τον τουρισμό που ξέρουμε. Άρα, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες του Δήμου Ηρακλείου που έρχονται και είναι σε αρμονία απόλυτη με την στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού. Νομίζω λοιπόν ότι εγκαινιάσαμε σήμερα μια συνεργασία που θα μπορέσει να αποβεί προς όφελος της τοπικής οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας και βεβαίως της Ελλάδας ολόκληρης. Άρα λοιπόν εδώ ανοίγει ένα πεδίο ευκαιριών, το οποίο όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ προσεκτικά και γι' αυτό ανταλλάξαμε απόψεις με την Υπουργό για το πώς θα πορευτούμε κατά την διαβούλευση αυτού του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να δεθεί αυτό που ξεκινάει από την διαχείριση του τουριστικού προορισμού, αλλά θα έλεγα επιστρέφει στην χωροταξία και που στην δική μας περίπτωση, όπως είχα την ευκαιρία να αναφέρω στην Υπουργό, συνδέεται βέβαια με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο έχουμε επίσης σε εξέλιξη. Συνεπώς θα έλεγα ότι έχουμε
ένα πεδίο δράσης στο οποίο υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα και βέβαιως τις υστερήσεις. Τελευταίο άφησα το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο όμως εντάσσεται στο μεγάλο μας απόθεμα των σημαντικών υποδομών, το οποίο έχει ήδη καταγραφεί σε υπερεθνική κλίμακα σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική του παραγωγή, έχοντας δημιουργήσει και τροφοδοτήσει ένα πολύ σημαντικό εγχώριο κοινό επίσης, χάρη στην δραστηριότητα κυρίως, θα έλεγα, πρώτα απ' όλα, όπως πρέπει να αναφέρω, του καλλιτεχνικού του διευθυντή, του Μύρωνα του Μιχαηλίδη και των συνεργατών του. Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλες προκλήσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε το συνεδριακό κομμάτι. Αυτό το θέσαμε ως κατεύθυνση εξ αρχής ως Δημοτική Αρχή. Τώρα αυτό συγκεκριμενοποιείται και αυτό ήταν και το βασικό αντικείμενο της συζήτησης στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, ο Κώστας ο Βαρβεράκης.